Έλα, Νίκο, πάμε στα γκόσιπ. Πάμε λοιπόν σε ένα θέμα, Γιώργο μου, Ελένη και Κατερίνα, το οποίο απασχόλησε πολύ τις τελευταίες μέρες. Το βγάλαμε πρώτη εδώ πέρα και μιλάω για τον χωρισμό της Κατερίνας Δαλάκα και του επιχειρηματία Δημήτρη Φιντηρίκου. Κάποιος ναι, βγήκε χθες η Δαλάκα και σε διέψευσε. Λέει μαζί είμαστε. Λέει, τι λέει, ναι, τι είπα κάποιος. Κάπως λίγο περίεργο τώρα μου φάνηκε όλο αυτό. Επικοινώνησα όμως εγώ με τον Δημήτρη Φιντηρίκο και μου λέει, όχι, ισχύει αυτό που έχετε πει εσείς. Την αγαπάω πάρα πολύ, θα την αγαπάω για πάντα και εκείνη και την οικογένειά της, γιατί πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ δεμένος και με την οικογένειά της και εξακολουθεί να έχει επικοινωνία ο επιχειρηματίας με την οικογένειά της. Είναι ένας άνθρωπος που είναι στη ζωή μου εδώ και 6 χρόνια, γιατί ήταν και φίλοι, είχαν μια μικρή σχέση παλιότερα. Αλλά δεν υπάρχει κάτι. Άρα, εδώ που καταλαβαίνουμε. Είναι τα λεγόμενα on-off. Όχι. Είναι ότι ο ένας νομίζει ότι τα έχουν και ο άλλος νομίζει ότι δεν τα έχουν. Πρέπει να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Η κυρία Δαλάκα χθες βγήκε και είπε ότι τα έχουμε. Ναι, μπορεί να ήταν ο πρώτος καιρός που τέλος πάντων υπήρξε η ρήξη, το ξανασυζήτησαν, το ξαναμανασυζήτησαν και δεν ξέραν αν είναι εντελώς ξεκάθαρο. Χθες η κυρία Δαλάκα βγήκε και είπε ότι δεν έχουμε χωρίσει, είμαστε μαζί. Εγώ δεν καταλαβαίνω, Νίκο. Δεν νομίζω. Και ο Φιντηρίκος λέει ότι δεν είναι μαζί. Και την έχει κάνει και unfollow στο Instagram, πρέπει να σας πω. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Γιατί την έκανε unfollow. Σωστό είναι αυτό. Είναι λίγο αμήχανο τώρα. Αν χωρίς να ζευγάρεις στην αρχή, εντάξει, υπάρχει μια μηχανία. Μπορεί να μην θέλεις να βλέπεις. Ρε Νίκο, δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα όμως. Το άκουσα και εγώ το χτεσινό. Ωραία. Δηλαδή, μιλάμε για μια γυναίκα που λέμε σαν τα κρύα τα νερά. Και γιατί επιμένει να λέει ότι είναι με έναν άνθρωπο, άμα δεν είναι. Δηλαδή, δεν αντιλαμβάνομαι την ψυχοσύνθεση αυτή. Να πεθάνω, να μην το πω ποτέ. Όχι, Παναγία. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά να πω σε αυτό ότι είμαι με κάποιον. Πώς να το πω, ότι θέλω κάποιον και δεν με θέλει. Όταν δεν είναι δική σου απόφαση, ίσως. Λέω εγώ, ίσως. Να θες λίγο χρόνο, ρε παιδί μου. Το θέτει καλά ο Θάνος Κάπα, μου λέει δεν υπάρχει κανένας που να με θέλει εμένα, οπότε εντάξει. Προχωρούμε, πάμε.